Τη του λόγου εικόνο διαγράψα στην έλαμψη. Έμιλιανε η ιεράρχα διαβή. τι τιμώστε ευσεβός, δύο τούτο ως ποιμένο και αθλητή, τιμόμεν σε κραυγάζοντες, δόξα το παρασύν, δόχον της ισχύν. Δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το δωρουμένο διά σου. πάση την αφέση. 8 η του Μηνός Αυγούστου, Εμιλιανού του Ενκυζίκο του Ομολογητού, Μύρονος Κρήτης, Θεοδοσίου Οσίου Υγουμένου Ορόβων, Ελευθερίου Λεωνίδου και των Συναυτής Νηπίων Μαρτύρων, Αναστασίου Νεομάρτυρος του Ενθεσαλονίκη, Ευτυχίου Οσίου του Κτήτορος της Μονής των Ιερέων Εν Κύπρο. Ο Άγιος Εμιλιανός ο Ομολογητής, Επίσκοπος Κιζίκου. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει την μεγάλη σημασία της ομολογίας της πίστεώς μας προς το Χριστό, είπε «Έχοντες σούν αρχιερέα μέγαν, διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας». Προς Εβραίους Δέλτα κόμμα 14. Αφού δηλαδή έχουμε μεγάλο αρχιερέα που έχει πλέον περάσει από τους ουρανούς και μπήκε στην αιώνια κατάπαυση όπου μας περιμένει και μας, ο οποίος δεν είναι απλός άνθρωπος αλλά είναι ο Υιός του Θεού. Α κρατάμε λοιπόν καλά την ομολογία της πίστεώς μας προς Αυτόν, τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ένα τέτοιο παράδειγμα ομολογίας και πίστεως ήταν και ο Άγιος Εμιλιανός, ο οποίος έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνος. Ο Εμιλιανός ήταν επίσκοπος Κιζίκου μετά από τον Νικόλαο, στα χρόνια 787 έως 815 μετά Χριστόν. Αγωνίστηκε με όλη τη δύναμη που του παρήχε ο Θεός για την τιμητική προσκύνηση των Ιερών Εικόνων, όταν αυτοκράτορας ήταν ο οικονομάχος, ο Λέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος. Ο Άγιος Εμιλιανός, ο αθλητής της Ορθοδοξίας, μιλούσε θερμότατα για αυτήν και ενίσχυε τους πιστούς να υπομένουν καρτερικά τους ασεβείς διωγμούς. Υπέφερε πολλές κακοπάθειες και θλίψεις και εκοιμήθη τελικά εξόριστος, ως γνήσιος ομολογητής της ορθής πίστεως. ο Άγιος Μύρον ο Θαυματουργός, επίσκοπος της Κρήτης. Ο Άγιος Μύρον γεννήθηκε κοντά στην Κνοσό της Κρήτης. Ευσεβής από την παιδική του ηλικία, νυμφεύθηκε και υπήρξε πρότυπο συζύγου και πατέρα. Διέπρεψε σε όλες τις αρετές και ανεδείχθη απαράμιλος στην ελεημοσύνη και τη φιλανθρωπία. Μία νύχτα όταν πήγε να δει τους αγρούς του, την εποχή του Θέρους, βρήκε μέσα κλέφτες να κλέβουν το διός του. Ο Άγιος Μύρον λυπήθηκε, όχι επειδή έκλεβαν το διός του, αλλά που δεν ήρθαν να του ζητήσουν να δώσει ο ίδιος ό,τι ήθελαν να κλέψουν. Και όχι μόνο δεν κατήγγειλε την αδικία, αλλά και προστάτεψε κατόπιν τους δράστες. Εκείνη συγκινημένη μπροστά σε τόση αγαθότητα, έγιναν αργότερα από τους καλύτερους χριστιανούς. Ο Μύρον χάρηκε υπερβολικά, γι' αυτό και έλεγε «Αν οι πλούσιοι ήσαν καλύτεροι, δηλαδή πιο φιλάνθρωποι, οι φτωχοί δεν θα είχαν ανάγκη να ζητήσουν στην κλοπή το ψωμί τους. Γι' αυτό όπου η κλοπή ακμάζει, να θεωρήσετε βέβαιο ότι εκεί προηγήθηκε η ομότητα και η πλεονεξία». Τα χρόνια όμως ήσαν σκληρά για τους χριστιανούς και συχνή ήσαν οι διωγμοί εναντίον τους. Ο Μύρον διακρίθηκε στην εμψύχωση των πιστών και το έτος 180 μετά Χριστόν έγινε επίσκοπος Κρήτης. Την επισκοπή διοίκησε όπως και την οικογένειά του, δηλαδή με ευσέβεια και στοργή. Εκοιμήθη σε ηλικία 100 ετών και τον θρύνησε τόσο η οικογένειά του, όσο και το πίμνιό του, που ήταν επίσης η οικογένειά του. Θείας πίστεως, έχον την χάρη, χαίρον η φλύσσας, ο φρόνος, Τρίαντα φίλε Ο θένος ρόδων Εφραίνηση βυπνευστών Την εκκλησία Τη θεία θλίση σου Μάρτις εν δόξε, Χριστόν τον Θεόν ηκετεύε, δωρήσαστε. Ο τριαντά φυλός εξ του πηλίου. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού τριαντά καταγόταν από τη ζαγορά της Μαγνησίας, που βρισκόταν κοντά στο Βόλο. Γεννήθηκε το έτος 1663. Εργαζόταν σαν ναύτη στα πλοία και όταν ήταν 17 ετών συνελήφθη για άγνωστη σε αιτία από τους Τούρκους οι οποίοι τον εκβίαζαν να γίνει μωαμεθανός. Ο τριαντάφυλλος όμως, το ευωδιαστό αυτό άνθος της Ορθοδοξίας, προτίμησε μύριους θανάτους παρά να αρνηθεί το Χριστό. Βασανίστηκε με πολλούς τρόπους, αλλά έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του φωνάζοντας «Χριστιανός είμαι, δεν αρνούμε τον σωτήρα μου Χριστό» τελικά τον θανάτωσαν στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης με αποκεφαλισμό την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 1680. Ήταν τότε 18 ετών. Έτσι η μακαρία ψυχή του ανέβηκε στον ουρανό και έλαβε από τον αθλοθέτη Χριστό τον αμάραντο στέφανο της νίκης και της δικαιοσύνης.